Δεύτερο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Συνταγών Σαντορίνης 2024. Στις 13 Ιουλίου στη Μεσαριά φιλοξενήθηκε το Δεύτερο Φεστιβάλ Παραδοσιακού Φαγητού Σαντορίνης. Την εκδήλωση διοργάνωσε η πολιτιστική ομάδα Μύρο Μεσαριάς και συμμετείχαν όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι της Σαντορίνης. Καλημέρα! Καλώς σε βρήκαμε! Χαιρόμαστε πάρα πολύ και που ήρθατε στη Σαντορίνη και μας τιμήσατε. Καλώς ήρθατε στη σπηλιά του Νικόλα. Μια παλιά και μεγάλη ιστορία. Το μαγείρεμα, ναι, το έχω γιατί από μικρό σημείο με γέρους πανηγυριτζίδες. Έχουμε μάθει έτσι με τα βιολιά, να μαγειρεύουμε όλοι μαζί, να το γλεντάμε συγχρόνως. Όλο το χωριό συμμετέχει όταν κάναμε πανηγύρι. Ντοματάκι Σαντορίνης, άνυδρο, απότιστο, γλύκισμα. Ένα από τα ωραιότερα προϊόντα του νησιού. Μεγαλοχωριανή, ωραιότατη παντεσπάνια για την ελληνική κουζίνα με πολύ πολύ αγάπη. Αυτό που μου είχε κάνει πολύ εντύπωση και πάντα το αγαπούσαμε όταν το είχε η μαμά και η γιαγιά πρώτα, ρύζι με βασιλικό και ντοματάκι Σαντορίνης. Λοιπόν, αυτό ήταν το παλιό αμούδι. Πώς ήταν παλιά, που μέναμε. Τέλεια. Εδώ ήταν το καφενείο που είχε ο παπάς. Αυτό κολοκύθι το άνυδρο. Τα ντοματάκια μας. Διοργανώσατε κάτι πολύ σπουδαίο, λίγοι άνθρωποι. Mm-hmm. Συμμετείχαν εθελοντικά πάρα πολύ και αυτό είναι σημαντικό. Έχετε γύρω σας όλα τα παιδιά ακριβώς, του νησιού ακριβώς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καλό καλοκαίρι από τον πύργο Καλής της Σαντορίνης. Έχουμε έρθει στο πρώτο χωριό που είναι το δικό μας χωριό Μεσαριά. Εδώ, όπως βλέπετε και το λέει και το ταμπελάκι μας, είναι κολοκυθοκεφτέδες. Κεφτέδες με κολοκύθι Σαντορίνης, ψιλοκομμένο και γίνεται στο τηγάνι. Ετοιμαστήκαν από το βράδυ η ζύμη για να είναι όλα τα μυρωδικά. Ναι. Εδώ έχουμε σκορδομακάρον. Συνήθως δίνεται στην νηστεία, αλλά και σε όλα τα πανηγύρια το συνηθίζουμε. Τα γιαμπράκια γίνονται με λαχανίδα Σαντορίνης. Τι θα κάνετε εσείς? Το λέμε γούλα. Είναι ένα χειμωνιάτικο φυτό, μικρό, σαν λάχανο και τα διατηρούμε στην κατάψυξη για να τα έχουμε το καλοκαίρι. Συνήθως γίνεται το χειμώνα. Βάζετε κοιμά μέσα? Όχι, αυτά είναι νηστίσιμο. Και νηστίσιμα. Ναι, με μπόλικο δυόσμο και πολύ κρεμμύδι θέλουν. Πάρα πολύ. Και τυράκι κεφαλωτήρι έτσι γιατί. Εξαιρετικά. Ωραία. Το χλωρό της Σαντορίνης γίνεται από κατσικίσιο γάλα και έχει μια διαδικασία βέβαια από να πήξει και να μπει στο σουρωτήρι, να το φτιάξουμε και να στραγγίσει. Και αν θέλουμε να είναι ξηρό να το βγάλουμε και στον αέρα να στεγνώσει και τα λοιπά και το έχουν και αν θέλουν και για το χειμώνα το βάζουν στο λάδι και στην άρμη και το διατηρούν. Ντοματοκεφτέδες και εμείς τους λέμε ψευτοκεφτέδες. Γιατί δεν έχουν ούτε κοιμά ούτε τίποτα. Πόσο ωραίο πράγμα είναι αυτό, να μπορείς να φτιάχνεις ωραία φαγητά χωρίς να έχεις συνέχεια κρέα στο τραπέζι σου. Κορκοσέλα είναι τα ντοματάκια με το αυγό. Για την κορκοσέλα, το ντοματάκι ήταν πολλές ώρες στη φωτιά. Σαντορινιά όμως ντοματάκια με το αυγό. Γι' αυτό κάνει τη διαφορά. Το σαντορινιά, το ντοματάκι κάνει τη διαφορά. Είναι η άσπρη μελιτζάνα γεμιστά με το κοιμά. Άσπρη μελιτζάνα. Η οποία βγαίνει μόνο στη Σαντορίνη, η άσπρη μελιτζάνα. Σφουγγάτο με κολοκύθι. Μένουμε με τα σφουγγάτα τη Σαντορίνη. Τα πάντα σφουγγάτο γίνονται και είναι φανταστικό. Για να δέσει, βάζουμε και λίγη πατατούλα γιατί σκέτο το κολοκύθι δεν το στηβάζει. Άσπρη μελιτζάνα. Με βασιλικό ή σάλτσα, με ντοματάκι Σαντορίνης και σκόρδο. Λατρεμένη φάβα Σαντορίνης. Ψιλοκόβουμε κρεμμύδι, το τσιγαρίζεις μέσα σε αντικολλητικό τηγανάκι και μετά όταν ξανθύνει λίγο, όχι να καεί, βάζεις, προσθέτεις τη φάβα και μετά τη σερβίρεις στο πιάτο ο καθένας όπως θέλει. Δηλαδή μπορείς να βάλεις και κάπαρι, λίγο λεμόνι, πιπέρι, έχουμε βάλει και μέσα, ανάλογα το γούστο ο καθένας. Ναι. Εμείς από πάνω το λέμε ο φάβας. Και η φάβα το λένε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ. Αλλά κάθε τόπος έχει τα δικά του. Φάβα, ναι. Είναι το έδαφος της Σαντορίνης κάνει αυτό το προϊόν.
Αυτό είναι το μοναδικό. Το 2021 έγινε ένα βιβλίο συνταγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ συμμετείχα ή μου είπα να διαλέξω ένα προϊόν pop, ελληνικό προϊόν pop για να μαγειρέψω. Ναι. Και εγώ επέλεξα τη φάβα Σαντορίνης και τους έκανα μια ωραία. Η Ελλάδα δηλαδή είχε παρουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το προϊόν φάβα Σαντορίνης. Ένα μπακαλιάρος με τη σάλτσα. Ναι. Υπήρχε συγκεκριμένη περίοδος που κάνατε τον μπακαλιάρο με τη σάλτσα? Όχι. Απλώς εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε και πολλής μπακαλιάρος. Του φτωχού λέγανε ότι ήταν το καλύτερο ο μπακαλιάρος. Αλλά τον εξαρμυρίζανε, το φύνανε έτσι και το τραβούσανε με, με ντοματάκια. Ξελουριστό. Ναι, ξελουριστό, και το κάνανε σαλάτα και τρώγανε. Ναι. Ή τηγανιτό. Ή με σάρτσα για να βουτάνε και το ψωμάκι να χορταίνουν. Βέβαια. Μα είναι λατρεμένα φαγητά αυτά. Οι άνθρωποι τα έκαναν εξ ανάγκης κάποια φαγητά τότε, γιατί δεν υπήρχε η δυνατότητα να κάνουν κάτι άλλο. Όμως αυτά τα φαγητά είναι διατροφική θησαυρή. Ήταν εκπληκτική δουλειά ο κύριος Χατζηγιαννάκης. Εγώ τον θυμάμαι 30 χρόνια πριν, ήμουνα στην Πάρο ακόμη. Και όλοι μιλούσαν για αυτόν. Μέχρι που τον γνώρισε και κατάλαβα ότι ο άνθρωπος αυτός είχε πάθος πρώτα απ' όλα με την κουζίνα του τόπου του. Γιατί αυτό ήθελε, να αναδείξει την κουζίνα του τόπου του με τα προϊόντα του τόπου του. Και αυτό είναι το βασικό σε κάθε μέρος. Να αναδεικνύει τα προϊόντα του τόπου σου. Καμπαρόκου μαγιαχνή. Η κορκοσέλα. Μελιτζάνα ψητή στο φούρνο. Σαν παπουτσάκι, ας πούμε, έβρασα φάβα, το έβαλα μέσα, έκανα κρεμμύδια κοκκινιστά, τα έβαλα από πάνω και μετά τα ψήσα. Και το καλύτερο, το εντάξει. Το μας, του γάμου, το καλύτερο. Εξαιρετικό. Βράζω το νερό, ρίχνω την ψύχα μέσα, προσέχω, μη μου μαλακώσει πολύ η ψύχα, γιατί τη χάνεις μετά, δεν είναι αφροτεύει. Ναι. Λοιπόν, και ρίχνω την ψύχα, τη σουρώνω και απευθείας πιάνω και βγάζω το λούδι και μετά την ανοίγω. Κουφέτο Σαντορίνης. Και στα δικά σας η ελεύθερη. Φανταστικό είναι. Με λίγο μέλι βάζω το αμύγδαλο, το καρβουντίζω να κάνει ένα χρώμα. Βάζω λίγο τη ζάχαρη και μετά βάζω το υπόλοιπο μέλι. Απίθανο. Πάντα και με αγάπη να γίνονται τα φαγητά. Έχουμε κάνει μικρά γιουβερλάκια μέσα στη σουπίτσα με μια κουταλιά γιαούρτι και είναι... Τέλεια! Ναι! Είμαι η παπαντιά του χωριού της Εξωγωνιά. Η Πουτίκα, επίσης γλυκό παραδοσιακό, την περίοδο της Απόκρεο. Και φτιάχνανε οι γιαγιάδες από το ψωμί που περίσσευε, το παγιάρι, το ψωμί, αυγά, ζάχαρη και κανέλα. Είμαστε στο χωριό του Βόθωνα. Ένα ημά πειραγμένο. Πειραγμένο, αλλά βλέπω εδώ τα ντοματάκια σας τα θεϊκά. Ναι, αυτά είναι τα σαντοριναίκα ντοματάκια και είναι γεμισμένα με τυρί χλωρό. Και εδώ είναι μια παραδοσιακή τυρόπιτα, αλλά αυτή δεν πρόκειται να έχει ξαναφάει τέτοια. Τι τυράκια έχετε βάλει μέσα, κυρία Πόπη? Χλωρό. Είναι το λαδοτήρι που φτιάχνουμε εδώ. Απίθανο είναι. Αυτό είναι φύλλο. Έχω ανοίξει. Είμαστε στον πύργο λοιπόν. Έχουμε ετοιμάσει την παραδοσιακή παντεσπάνια που κάνουμε στον πύργο. Είναι ένα έτος παντεσπάνι με αυγό, ζάχαρη, γιάρωμα, έχει μαστίχα και αλεύρι. Είναι η παραδοσιακή πουτίγκα που είναι ένα είδος γαλατόπιτας, πάλι από τον πύργο. Και έχουμε και ένα καινούργιο γλυκό του κουταλιού με λιτσάνα άσπρη. Με καρυδάκι. Καινούριο. Έχουμε έρθει στο μεγαλύτερο νομίζω χωριό του νησιού, το εμπορίο. Είναι μια μελέτα με λουκάνικο εδώ πέρα, το λουκάνικο χωριάτικο. Η κουρκουσέλα είναι η κλασική ντομάτα με τα αυγό. Το κουφέτο, το παραδοσιακό μας γλυκό, το συνηθίζουμε στους γάμους ακόμα και σήμερα. Η σαντορινιά σαλάτα με τα προϊόντα του τόπου μας, το ντοματάκι, το κρεμμύδι, το κατσούνι, το χλωρό. Το χλωρό, μπράβο. Το σφουγγάτο είναι η κλασική ομελέτα, τηγανιτές πατάτες με αυγά. Ντοματοκεφτέδες. Κόλοκυθο μελέτα. Είναι άλλο από το σφουγγάτο αυτό? Όχι. Ναι, είναι τη γανετή μελέτα, απλά έχει και κολοκύθι. Μελιτζάνες με σάλτσα και ελιές γορολίδι. Είμαστε στον Πολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Ακροτηρίου τώρα και βλέπω κάτι πολύ ιδιαίτερο. Το όνομά σας πείτε μου.
Το όνομά μου είναι Ρένα Μπαλοπίτου, αλλά αυτά τα έχει μαγειρεύσει για το σύλλογό μας η Άννα Καλή Καρδιά. Είναι η σύζυγος. Ξέρουμε, βέβαια. Είναι η σύζυγος του Μιχάλη του Μπελά. Βέβαια. Λοιπόν, το έκανε με πολύ αγάπη για το σύλλογό μας. Έχει κάνει φάβατο κεφτέδες και κολοκυθανθούς με ρύζι. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Φαβοκεφτέδες, Φαβατοκεφτέδες. Είναι η φάβα, αφού είναι κρύα, την έχουμε γυρίσει από βραδύς. Mm-hmm. Παίρνουμε τη φάβα, ας πούμε 250 γραμμάρια φάβα, προσθέτουμε λάδι, τριμμένο χλωρό αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει χλωρό φέτα. Ωραία. Κεφαλοτήρι, τριμμένο, αυγά, εμπόλικο άνηθο, δυόσμο και όλο αυτό το βάζουμε φρυγανιά τριμμένη ώστε να έρθει να γίνει ένα παχύριστο όπως τα κεφτεδάκια ακριβώς. Τα αλευρώνουμε μετά και τα τηγανίζουμε στο λάδι όπως τους κεφτέδες κανονικά. Εγώ θέλω να δώσω στην Άννα στην Καλή Καρδιά που έχει μια τεράστια και πολύ καλή καρδιά. Ακριβώς. Όλη μου την αγάπη. Και το άλλο είναι κολοκυθοανθή με ρύζι, είναι ριζάκι, άνηθο, κρεμμυδάκι φρέσκο, κρεμμυδάκι ξέρω και μπόλικο λαδάκι, μετά λεμόνι, ναι, τα γεμίζουμε λουκούμι, ναι, στο ταψί, στο ταψί το αραδιάζεις και το ψήνεις με νεράκι και λαδάκι και αφού και το ζουμάκι, το αφήνεις λίγο ζουμάκι και μετά τα βγάζεις ώστε να... Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Να γίνει αυτό που πρέπει. Το φαγητό δημιουργεί συναισθήματα αγάπης και ενώνει τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε στο Μετόχι, στο Μεγαλοχώριο. Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου, το Μετόχι. Κινάμε πρώτα από τον Επιούσιο. Το ψωμάκι, το οποίο το ζυμώσαμε εμείς, αλλά με αλεύρι δικό μας Αντωνιό. Φαίνεται, το αλεύρι φαίνεται. Είναι της Ρασίτας. Αυτά είναι τα περιβόητα παξιμαδάκια με το ζαφορά, τα λεγόμενα χαλάκια. Είναι με σαφράν, ζαφορά και τυρί ξυσμένο. Τα κάνουμε συνήθως το Πάσχα. Περιβόητη μανέστρα, την έφτιαξε η Ευαγγελία μας. Είναι σπαστό μακαρονάκι, το σπάσαμε και το κάναμε. Ναι, είναι το φαγητό το καλοκαιρινό της Σαντορίνης. Ωραίο! Γέμιζε η κυλίτσα των παιδιών γιατί υπήρχε μεγάλη φτώχεια. Ωραίο! Και αυγουλάκι και τυράκι έχει βάλει η Ευαγγελία και φρέσκια ντομάτα. Φανταστικό φαγητό. Φανταστικό. Κάτι σαν το τυράβγουλο μοιάζει λίγο, που το λατρεύω. Όταν πρωτοδοκίμασα τυράβγουλο, έφαγα τη μισή κατσαρόλα στη θηρασιά μου, δεν το ξεχνάω. Ναι. Συνεχίζουμε εδώ με τα κρεμμυδερά, τα οποία τα έφτιαξε η Παντελέα μας, κρεμμυδερά, για πράκια ντολμαδάκια με φύλλο κρεμμυδιού. Κρεμμύδι. Ναι. Με μαϊντανό, με λαδάκι, με όλα τα σχετικά μέσα. Νερόβρασα κρεμμύδια και έκανα γέμιση με βασιλικό, με ρύζι, με δυόσμο, με κρεμμύδι, με σάλτσα, με πιπέρι, με κανέλα, λάδι και τα γέμισα και τα μαγείρεψα στην κατσαρόλα. Εδώ πάμε μια γεύση λίγο παράξενη, κολιτσάνες. Της άρεσε, καλά πήγαμε και εδώ. Όλη θάλασσα στο στόμα. Φανταστικό. Κολιτσάνες είναι θαλάσσια ανεμόνη, είδος τσούχτρας. Το μαζέψαμε εχθές, αλλά πιο δύσκολο ακόμα το να τηγανιστεί. Το να τηγανιστεί είναι πολύ δύσκολο. Γιατί είναι υγρό. Υγρό. Είναι σαν ζελεδάκι. Ναι, αυτό. Δεν το κάνουμε σε κουρκούτι, αλλά σε αλεύρι. Είναι τέλειο, τέλειο, τέλειο. Καταρχήν και μόνο ότι παραμένει τραγανό μετά από τόσες ώρες, ναι, σημαίνει ότι έχετε κάνει απίθανο τηγάνισμα. Γιατί. Είναι καπαρό κουμπαγιαχνί. Καπαρό κουμπαγιαχνί. Καπαρό κουμπαγιαχνί. Πριν είδαμε στη Μεσαριά την κάπαρη σε γιαχνί, εδώ έχουν πάρει το καπαρό κουμπαγιαχνί. Καπαρό κουμπαγιαχνί ξερά, τα οποία έχουν αυτή την πικράδα που έχει η κάπαρη, τα είχα φτιάξει από πέρυσι και είναι πάρα πολύ ωραία. Τα οποία βέβαια συνοδεύονται με φάβα. Αυτό θέλει με φάβα. Εκεί, με φάβα, με φάβα. Και ψωμί. Ναι, εννοείται το ψωμάκι. Τώρα, από το Σαντορινιό τραπέζι δεν θα μπορούσε να λείπει και το σταφύλι. Και το σταφύλι είναι το πρώτο που κόψαμε, το λεγόμενο βουδώματο. Είναι μια ποικιλία που υπάρχει σχεδόν, νομίζω, μόνο στο Μεγαλοχώρι. Βουδώματο, προσέξτε λίγο τη λέξη. Βουδώματο. Βουδιούματι. Να μην το δοκιμάσω. Βουδιούματι. Αυτό σημαίνει και βουδώματο. Πάμε καλά. Και εδώ πάμε πολύ καλά και σε αυτό. Η κυρία Μπαρμπαρίγου είναι στο Μεγαλοχώρι και δοκιμάσει τα πάντα, να ξέρετε. Ναι, χαίρομαι, ναι, ναι. Χαίρομαι. Βουδώματο. Εφόσον τα έχουμε όλα, πρέπει να έχουμε και την Παντεσπάνια μας. Παραδοσία στον πύργο. Ναι. Το είδαμε πριν. Ναι, θέλω λίγο να νιώσετε λίγο τα αρώματά της.
θέλω λίγο τα αρώματά της και θέλω επίσης λίγο να δοκιμάσετε το κρασί μας, το οποίο είναι δικό μας, είναι από το σταφύλι αυτό εκεί. Ναι, έτσι. Είναι λίγο... Τώρα πρέπει να της αρέσει και το κρασί, καταλαβαίνετε. Είναι βουδώματο, είναι από αυτό. Θα μ' αρέσει σίγουρα. Είναι από αυτό. Δεν... Υγιένεται. Καλό καλοκαίρι, καλό υγεία και χαρά. Επίσης. Να είμαστε ορίστε καλά, και υγεία και χαρά σε όλους. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να κάνετε ωραία πράγματα. Αμέσως, σήμερα έχουμε περάσει 6-7 τραπέζια. Έχουμε βρει τόσες νέες για μένα συνταγές που έχω γυρίσει σχεδόν όλα τα νησιά από 10 φορές. Και στη Σαντορίνη έχω έρθει και άλλες φορές, αλλά βλέπω και καινούργιες συνταγές, αυτό με χαροποιεί. Ναι, βέβαια. Πολύ, πολύ. Ψάχνετε και σκάβετε και θυμάστε παλιές συνταγές που έχουν χαθεί τελείως. Ναι. Υγεία και χαρά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Αυτό ισχύει και στη μαγειρική. Όταν κάνεις κάτι με αγάπη και με μεράκι, πάντα θα έχει επιτυχία. Αυτό το λέω εγώ και στο υπογράφω και με την υπογραφή του Αντιδημάρχου. Λοιπόν. Θέλω να πω ένα τεράστιο μπράβο σε όλους όσους συνέβαλαν στην άρτια διοργάνωση της σημερινής βραδιάς. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Το πιο μεγάλο μπράβο όμως στη Μαρία Πρασίνου και στη Μαρία Ρούσου. Μπράβο σας, είστε άξιες. Ξεκινήσατε τη Λαβιλά πέρυσι και φτάσατε εδώ φέτος. Εγώ βλέπω μπροστά μου μια καταπληκτική διοργάνωση. Είμαι πολύ χαρούμενη που είναι εδώ κοντά μου η φίλη μου, η Αργυρό Μπαρμπαρίγου, η εξαιρετική σεφ, αλλά πρώτα απ' όλα καταπληκτικός άνθρωπος. Τη γνώρισα πριν λίγα χρόνια, όταν η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου διοργάνωνε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας, ήταν το έτρος γαστρονομίας για την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Η κυρία Μπαρμπαρίγου, λοιπόν, σαν πρέσβυρα της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, είχε έρθει και στη Σαντορίνη, είχαμε κάνει πάρα πολλές διοργανώσεις που αφορούσαν τη συγκεκριμένη χρονιά για όλο το Νότιο Αιγαίο και θα σας πω το εξής. Τότε άρχισε να περνάει από το μυαλό μου, πώς η Σαντορίνη που έχει τόσο ανεπτυγμένο πρωτογενή τομέα, που έχει προϊόντα Σαντορίνη pop, όπως το ντοματάκι, η φάβα, δεν έχει ένα φεστιβάλ, ετήσιο φεστιβάλ, ένα θεσμό γαστρονομίας. Θέλω λοιπόν αυτό να το κάνουμε θεσμό, να είμαστε κάθε χρόνο εδώ, όλοι μαζί και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, γιατί αξίζει πραγματικά. Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Και βλέποντας αυτόν τον κόσμο, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι είναι μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση. Συγχαρητήρια στο Μύρο, πατέρα, με την ευχή σας. Και εδώ με τις Μαρίες γίνεται θαυμάσια δουλειά. Μπράβο λοιπόν σε όλους τους συντελεστές για αυτή την πολύ πετυχημένη εκδήλωση που καθιερώνεται πλέον. Γιατί στην πρώτη φορά λέγαμε θα δούμε τι επιτυχία θα έχει. Όταν γίνεται για δεύτερη φορά και έχει τέτοια τεράστια επιτυχία, έχει γίνει πλέον θεσμός. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην εκδήλωση στην απόψηνή. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή να μας καλέσετε. Να σας συγχαρούμε για την άρτια διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης εκ μέρους και του Εξωραϊσκού Πολιτιστικού Συλλόγου Μεσαριάς ο Άγιος Δημήτριος και σαν τοπικός αντιδήμαρχος Μεσαριάς. Θερμά συγχαρητήρια και εύχομαι καλή διασκέδαση, καλά να περάσουμε. Θέλουμε να σας καλωσορίσουμε με μεγάλη χαρά στην απόψινή εκδήλωση της θεατρικής ομάδας Μύρο της Ενορίας μας και ήθελα να εκφράσω την απορία μου. Πώς μια τόσο λιγάριθμη ομάδα που βρίσκεται βέβαια μέσα στο χώρο της εκκλησίας μας, εδώ της Ενορίας του Αγίου Δημητρίου, καταφέρνει να μεγαλουργεί και να παρουσιάζει απόψε μια εκδήλωση τόσο πολυάριθμη. Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στη Μαρία Πρασίνου, στη Μαρία Ρούσου και στα παιδιά που απαρτίζουν αυτή την ομάδα που κατάφερε για δεύτερη χρονιά να συνενώσει όλους τις πολιτιστικές δυνάμεις του νησιού μας. Μέσα από τις παραδοσιακές γεύσεις μπορούμε να γευθούμε το παρελθόν της Σαντορίνης μας. Και αυτό το παρελθόν, τα στοιχεία δηλαδή του παρελθόντος, πρέπει σήμερα να τα χρησιμοποιούμε στο παρόν, αλλά και στο μέλλον, για να μπορούμε να έχουμε και μέλλον. Πρέπει να βασιστούμε στο ένδοξο παρελθόν του νησιού μας. Καλή σας διασκέδαση, σας ευχαριστούμε θερμώς.
Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε το Δήμο Θήρας, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την υψηλή καλεσμένη μας απόψε, την κυρία Μπαρμπαρίγου Αργυρό. Σας ευχαριστούμε θερμώς. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε θερμώς. Κατεβάζουμε πάλι το μικρόφωνο. Είναι κοντά μας απόψε και είναι πολύ μεγάλη μας τιμή. Μαζί της και η Μαρία η Πρασίνη. Που θέλουμε ζεστό το χειροκρότημά τους. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχήν θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που μου είμαι απόψε μαζί σας. Με καλέσατε να είμαι μαζί σας. Πραγματικά τα κορίτσια, οι δύο Μαρίες, η Μαρία Ρούση και η Μαρία Πρασίνου, έχουν κάνει απίστευτη δουλειά και βλέπω ότι και όλοι όσοι συμμετέχουν, οι εθελοντές, εκεί οι σύλλογοι, πραγματικά θα έχει επιτυχία κάθε χρόνο αυτό, αν εσείς τρέχετε έτσι τόσες μέρες πριν και όλοι οι εθελοντές, και αν οι σύλλογοι συμμετέχουν όπως συμμετείχαν απόψε και μας έκαναν να τρίβουμε τα μάτια μας από αυτούς τους θησαυρούς που μας έδειξαν. Πραγματικά βρήκαμε συνταγές που δεν έχουμε συναντήσει σε κανένα άλλο σημείο, με την ιδιαιτερότητα που έχουν τα τοπικά προϊόντα της Σαντορίνης, αυτής της γης της Άνυδρης, αυτής της γης με το μικροκλίμα, με τον ήλιο, με την αλμύρα της θάλασσας, που βγάζει αυτούς τους θησαυρούς, είτε είναι μελιτζάνα, είτε είναι ντομάτα, είτε είναι φάφα, είτε είναι εκπληκτικό κρασί. Εύχομαι να συνεχίσετε έτσι δυναμικά, γιατί αν πέρυσι είχατε επιτυχία, τη δεύτερη χρονιά γίνεται αυτός ο χαμός που γίνεται εδώ, σας βλέπω να μην σας φτάνει το στάδιο της μεσαριάς για την επόμενη χρονιά. Εγώ θα είμαι πάντα δίπλα σας, οπότε με χρειαστείτε, ξέρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Ιουλία που επικοινώνησε μαζί μου. Έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν, έχουμε κάνει πολύ ωραία πράγματα. Και χάρηκα πάρα πολύ που είδα όλους τους παλιούς σαντορινιούς φίλους μου που τόσα χρόνια έχω να τους δω. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι και καλή συνέχεια σε όλα αυτά τα ωραία που κάνετε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Δυο άνθρωποι έκαναν όλο αυτό που βλέπετε απόψε και νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να τις χειροκροτήσουμε όσο πιο θερμά μπορούμε. Οι δυο Μαρίες μας, Μαρία Πρασίνου, είμαστε, είναι τιμή μας που συνεργαζόμαστε κιόλα. Πραγματικά αξίζει πολλά λεφτά που λέμε εμείς στο πόδι. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας που είστε εδώ απόψε και μας τιμάτε με την παρουσία σας. Δύο λόγια μόνο θα πω. Θα ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους πολιτιστικούς συλλόγους που συμμετέχουν και φυσικά θα τους αναφέρουμε με τα παιδιά. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Δήμο Θήρας και ιδιαίτερα τον κύριο Ιάκωβο που πραγματικά όπως είπε τον είχα ζαλίσει, τον κύριο Τζούρο. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ιουλία Καλαμολεύου, την έπαρχο, που η βοήθεια της πραγματικά ήταν πολύτιμη και την ευχαριστούμε θερμά. Θέλω να πω πολλά ευχαριστώ στα παιδιά μου που κάθε χρόνο, σε κάθε γιορτή, σε κάθε εκδήλωση είναι εδώ παρόν, δίπλα μου, παντού, μπροστά στην πόρτα, εδώ. Παντού είναι παιδιά του Μύρου και τα ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Καλησπέρα σε όλους σας. Αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να πω επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ το Σαντορίνι FM 106,4 το Βολκάνο TV, δεν γίνεται να μην το ευχαριστήσω, είναι η δουλειά μας, τον κύριο Παλαγιώτη Μητυλινέο, τον Σάκη Παντινιώτη, όλα τα παιδιά. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχήν θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που μου είμαι απόψε μαζί σας, με καλέσατε να είμαι μαζί σας. Πραγματικά τα κορίτσια, οι δύο Μαρίες, η Μαρία Ρούση και η Μαρία Πρασίνου, έχουν κάνει απίστευτη δουλειά και βλέπω ότι και όλοι όσοι συμμετέχουν, οι εθελοντές, εκεί οι σύλλογοι, πραγματικά θα έχει επιτυχία κάθε χρόνο αυτό, αν εσείς τρέχετε έτσι τόσες μέρες πριν και όλοι οι εθελοντές, και αν οι σύλλογοι συμμετέχουν όπως συμμετείχαν απόψε και μας έκαναν να τρίβουμε τα μάτια μας από αυτούς τους θησαυρούς που μας έδειξαν. Πραγματικά βρήκαμε συνταγές που δεν έχουμε συναντήσει σε κανένα άλλο σημείο, με την ιδιαιτερότητα που έχουν τα τοπικά προϊόντα της Σαντορίνης, αυτής της γης της Άνυδρης, αυτής της γης με το μικροκλίμα, με τον ήλιο, με την αλμύρα της θάλασσας, που βγάζει αυτούς τους θησαυρούς, είτε είναι μελιτζάνα, είτε είναι ντομάτα, είτε είναι φάβα, είτε είναι εκπληκτικό κρασί.
Εύχομαι να συνεχίσετε έτσι δυναμικά, γιατί αν πέρυσι είχατε επιτυχία, τη δεύτερη χρονιά γίνεται αυτός ο χαμός που γίνεται εδώ, σας βλέπω να μην σας φτάνει το στάδιο της Μεσαριάς για την επόμενη χρονιά. Εγώ θα είμαι πάντα δίπλα σας, οπότε με χρειαστείτε, ξέρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την Ιουλία που επικοινώνησε μαζί μου. Έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν, έχουμε κάνει πολύ ωραία πράγματα. Και χάρηκα πάρα πολύ που είδα όλους τους παλιούς σαντορινιούς φίλους μου που τόσα χρόνια έχω να τους δω. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι και καλή συνέχεια σε όλα αυτά τα ωραία που κάνετε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να έχετε καλή διασκέδαση, να προσέχετε, γιατί κάνει και ζέστη. Ο Σύλλογος Μεγαλοχωρίου, ο Σύλλογος Καρτεράδου, ο Σύλλογος Πύργου, ο Σύλλογος Κοντοχωρίου, ο Σύλλογος Έξω Γωνιάς, ο Άγιος Χαράλαμπος και το Πανηγυρόσπιτο του Αγίου Γεωργίου Ιας. Χορηγοί για το σημερινό φεστιβάλ είναι η οικογένεια του κύριου Πατινιώτη Σπύρου, ο Σάντο Πετό, ο κύριος Άγγελος Καφούρος που χορήγησε το φάβα και το μαγείρεψε.